Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η τομή της ανθρώπινης καρδιάς και διάφορα αιμοφόρα αγγεία. Να ονομάσετε τις δομές ή περιοχές της καρδιάς ή τα αγγεία που αντιπροσωπεύουν από τις ενδείξεις με αριθμούς 1 μέχρι 10. Το 2 είναι η μινοειδής βαλβίδα. Το 3 η τριγλόχινη βαλβίδα. Το 4 η δεξιά κοιλία. Το 10 η αριστερή κοιλία. Το 9 ο θηλοειδής μυς. Το 8 η τενόντια χορδή. Το 7 είναι η διγλόχινη βαλβίδα ή μητροειδής. Το 6 είναι ο αριστερός κόλπος. Και το 1 και το 5, τα οποία είναι πάνω στην αορτή. Το 5 αντιπροσωπεύει την αριστερή υποκλίδια αρτηρία, ενώ το 1 αντιπροσωπεύει τη δεξιά υποκλίδια αρτηρία. Πάμε τώρα στο βίντεο ερώτημα. Να εξηγήσετε τη σημασία των δομών 8 και 9 των κοιλιών. Λοιπόν, όπως είπαμε, το 8 είναι η τενόντια χορδή, ενώ ο αριθμός 9 είναι ο θηλοειδής μυς. Αυτές οι δύο δομές της καρδιάς, δηλαδή οι τενόντιες χορδές και οι θηλοειδείς μυς, συνδέονται με την διγλόχινη και την τριγλόχινη βαλβίδα αντίστοιχα. Η διγλόχινη και η τριγλόχινη βαλβίδα είναι κολποκοιλιακές βαλβίδες που έχουν σκοπό να κλείνουν και να μην αφήνουν το αίμα να πηγαίνει από τις κοιλίες πίσω στους κόλπους. Άρα, όταν συσπάται η κοιλία, οι τενόντιες χορδές και οι θηλοειδείς μυς κλείνουν τη διγλόχινη και την τριγλόχινη βαλβίδα και έτσι το αίμα δεν πάει πίσω στους κόλπους. Πάμε τώρα στο γάμμα ερώτημα. Στην παρακάτω γραφική παράσταση έχουν καταγραφεί οι πιέσεις του αίματος που επικρατούν στην αορτή, στην αριστερή κοιλία και στον αριστερό κόλπο κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου σε ένα νεαρό άντρα. Να βρείτε με τη βοήθεια των μεταβολών των πιέσεων κατά πόσο η δομή 2 στο αριστερό μέρος της καρδίας στα σημεία α, β, γ και δ της γραφικής παράστασης είναι ανοιχτή, κλειστή, έτοιμη για άνοιγμα, έτοιμη για κλείσιμο. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τη δομή 2, η οποία όπως είπαμε είναι η μινοειδής βαλβίδα. Λοιπόν, και ξεκινούμε τώρα από το σημείο α, που είναι το σημείο όπου η αριστερή, η γραφική παράσταση της αριστερής κοιλίας τέμνεται με τη γραφική παράσταση του αριστερού κόλπου. Σε αυτή την περίπτωση στο α, επειδή η πίεση της αορτής είναι ψηλότερη από την πίεση της αριστερής κοιλίας, σημαίνει ότι η βαλβίδα είναι κλειστή. Στο β φαίνεται ότι η αριστερή κοιλία και η αορτή έχουν την ίδια ακριβώς πίεση. Αλλά επειδή η αριστερή κοιλία στη συνέχεια ανεβαίνει σε σύγκριση με την αορτή, εδώ έτσι ανεβαίνει, σημαίνει ότι η βαλβίδα είναι έτοιμη για άνοιγμα. Όσο πιο ανοιχτή είναι η αρτηρία, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η πίεση. Στο γάμμα σημείο, όπου ξεκινά πλέον να κατεβαίνει η πίεση, σημαίνει ότι η βαλβίδα είναι έτοιμη για κλείσιμο. Και φυσικά, στο δέλτα, που πλέον χαμηλώνει πάρα πολύ η πίεση, σημαίνει ότι η βαλβίδα είναι κλειστή. Για να βάζαμε ότι η βαλβίδα είναι ανοιχτή, θα έπρεπε να μας έδειχνε στη γραφική παράσταση ένα σημείο ανάμεσα του β και του γ. Μόνο έτσι θα βάζαμε ότι η βαλβίδα ήταν ανοιχτή. Πάμε τώρα στο τελευταίο ερώτημα. Να εξηγήσετε με βάση τις τιμές της αρτηριακής πίεσης στη γραφική παράσταση και τις φυσιολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης, γιατί ο γιατρός που έκανε την πιο πάνω εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός άντρας πάσχει από υπέρταση. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί πάσχει ο ασθενής από υπέρταση. Λοιπόν, υψηλή πίεση είναι γύρω στα 120 χιλιοστά υδραργύρου, ενώ η χαμηλή είναι 80. Αυτό πρέπει να το ξέρετε από το κεφάλαιο της μεταφοράς ουσιών στα ζώα, όπου μιλήσαμε μέσα από τα βίντεο μας για την συστολική και την διαστολική πίεση. Τώρα πάμε να δούμε τι πίεση κατέγραψε ο ασθενής αυτός. Λοιπόν,
υψηλή πίεση είναι κατά τη διάρκεια όπου χαλαρώνουν οι κοιλίες, όπου δεν υπάρχει σύσπαση των κοιλιών. Και αυτή η ώρα είναι μεταξύ του β και του γ. Και είναι στο πιο ψηλό σημείο της γραφικής, το οποίο είναι περίπου στα 15. Τώρα, για τη χαμηλή πίεση, η χαμηλή πίεση καταγράφεται κατά την ώρα όπου συσπούνται οι κοιλίες. Άρα, η ώρα όπου οι κοιλίες συσπούνται σε αυτήν τη γραφική παράσταση είναι μεταξύ του α και του β και η τελευταία ώρα σύσπασης είναι εδώ στο σημείο β πριν χαλαρώσουν. Στο σημείο β εδώ έχουμε περίπου 11. Άρα φαίνεται εδώ ότι είναι συν 3 αυξημένες και η χαμηλή και η ψηλή πίεση, άρα ο ασθενής πάσχει από υπέρταση και σωστά κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ο γιατρός.